Καλησπέρα, Γιάννη. Θέλω να σε ρωτήσω σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε ό,τι αφορά την αναζήτηση του τρίτου προσώπου, του 46χρονου, ο οποίος φαίνεται να έχει και πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αυτή. Ναι, γίνεται ανθρωποκυνηγητό για την εντοπισμό του. Είναι ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και στην πρόσφατη ληστεία στο Κορυδαλό, στη πρόσφατη ληστεία στο Χολαργό. Γίνεται αναζήτησή του σε όλη την Αθήνα για να βρεθεί το κρυσφύγετό του. Θεωρείται ηγετικό μέλος ή δημιουργός της οργάνωσης επαναστατική αυτοάμυνα. Ζητούμενο βεβαίως είναι να προσδιοριστεί ταυτότητα και να συλληφθεί και ένας ακόμη ή δύο συνεργοί του, οι οποίοι τον συνόδευαν στις επιθέσεις που είχε πραγματοποιήσει την περίοδο 2014-2017 και οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία δεν συγκαταλέγονται σε αυτούς που δημοσιοποιήθηκαν τα πρόσωπά τους και έδειξε το One πριν από λίγο. Είναι πρόσωπα τα οποία συνόδευαν στη μοτοσυκλέτα, σε προηγούμενες επιθέσεις στα γραφεία του Πασόκ, στη Δημηρία Τομάτ, γιατί υπήρχαν αναφορές και μαρτυρίες σαφείς για δύο άτομα που πυροβολούσαν και για δύο ανθρώπους που συμμετείχαν στους πυροβολισμούς. Οπότε είναι ζητούμενο ποιοι είναι αυτοί και πότε θα ταυτοποιηθούν. Βασίλη Λαμπρόπουλε, το ερωτηματικό όμως είναι εάν σχεδιαζόταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα, καθώς φαίνεται ότι τα ευρήματα της αντιτρομοκρατικής οδηγούν σε μια οργάνωση πολύ καλά εφοδιασμένη για να φέρει εις πέρας μια πολύ καλά οργανωμένη και δυνατή τρομοκρατική επίθεση. Βεβαίως, η οποία αναμενόταν πιθανόν τις επόμενες ημέρες, με αφορμή της ενέργειας της αστυνομίας στα Εξάρχεια, της καταλήψης, του εορτασμού του Πολυτεχνείου και όλα αυτά τα γεγονότα. Η αστυνομία έχει προβληματιστεί όχι μόνο για την κατοχή ορισμένων εκρηκτικών στρατοδυναμικότητας, αλλά για την ύπαρξη στο οπλοστάσιο 40 κιλών νητρικής αμμονίας, δείγμα ότι ετοιμαζόταν παγίδευση αυτοκινήτου για την νητρική αμμονία, η πνευγόμενη βόμβα των φτωχών. Είναι τα λοιπάσματα που με ειδική επεξεργασία με πετρέλαιο μετατρέπονται με εύκολο τρόπο σε πολύ ισχυρές βόμβες που θα τοποθετούνται σε αυτοκίνητα και μια τεχνική που χρησιμοποιούσε και ο επαναστατικός αγώνας. Και αυτός υπήρχε ο φόβος ότι αυτό το αυτοκίνητο ή το μασαιμό ασθενοπόρο θα τοποθετεί το κοντά σε μια αστυνομική υπηρεσία ή θα επιχειρεί το μια συνδυαστική επίθεση και με έκρηξη βόμβας και με επίθεση με όπλα. Βασίλη Λαμπρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.